Κύριε Μανιάτη, έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν με το βιβλίο σας. Έχουμε καλύψει δημοσιογραφικά και τηλεοπτικά την παρουσίασή του, την κεντρική. Το βρήκαμε εμείς τουλάχιστον αρκετά ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, αξίζει πιστεύω να ξαναμιλήσουμε για το βιβλίο, να πούμε δύο λόγια περί τίνος πρόκειται. Σε γενικές γραμμές, ξέρουμε ότι είναι μια τριλογία, είναι το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας, με τον γενικό τίτλο «Η αντανάκλαση του χρόνου» και με το συγκεκριμένο τίτλο του δεύτερου μέρους, «Το όνειρο». Πείτε μας δύο λόγια για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Ναι, μέσα από αυτό το βιβλίο ή μάλλον μέσα από ολόκληρη τη σειρά μας δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε χρησιμοποιώντας τη ζωή μιας οικογένειας τη ζωή στην Ελλάδα όπου όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολες εξελίξεις από το 1928 έως το 1945 που αναφέρεται το πρώτο βιβλίο, η πλοκή του πρώτου βιβλίου. Μετά έχουμε το δεύτερο βιβλίο, αυτό που αναφέρατε, που είναι από το 1945 έως το 1965. Άλλα δύσκολα χρόνια εμφυλίου και μετεμφυλιακά χρόνια, όπου η ζωή αυτής της οικογένειας διαπλέκεται με τα κρίσιμα γεγονότα εκείνης της εποχής. Μας δίνεται μια ευκαιρία, δηλαδή, πέρα από τον τομέα των σχέσεων, των ανθρώπινων καθαρά σχέσεων, μας δίνεται και μια ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πώς επηρεάζονται οι ζωές τους από τα μεγάλα γεγονότα της εποχής, από τα πάνω και κάτω της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό θα μπορέσουμε μαζί και με το τρίτο βιβλίο να μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μια εικόνα από την μέχρι τα κοντά τα χρόνια μας, από όσα έχουν συμβεί και όσα μας έχουν επηρεάσει τη ζωή των παππούδων μας, τη ζωή των γονέων μας, τη ζωή των παιδιών μας, και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον για όποιους έχουν την υπομονή να το διαβάσουν. Όλη αυτή η περίοδος χρονική που περιγράφεται στα δύο πρώτα μέρη ουσιαστικά είναι η σύγχρονη ελληνική ιστορία μετά την Επανάσταση του 1921. Δύσκολες περίοδοι. Ο λαός πέρασε δύσκολες καταστάσεις, όμως δύσκολα περνάμε και τώρα. Έτσι, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι συνηθισμένη και ίσως μπορεί να συγκριθεί και με άλλες μεγάλες καταστροφές που έχουν συμβεί στη χώρα στο παρελθόν. Κάποτε ίσως αυτό που ζούμε σήμερα να είναι μέρος, ίσως κάποια στιγμή να γίνει το τέταρτο μέρος της τριλογίας σας. Θέλω, όταν έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε με ανθρώπους των γραμμάτων, να τους αξιοποιούμε σε εισαγωγικά, να μας πούνε τη γνώμη τους, πώς αντιλαμβάνονται τη σύγχρονη πραγματικότητα, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους πάντες. Θέλετε να μας πει δύο λόγια για την άποψή σας για τα πράγματα που ζούμε σήμερα? Ναι, θα έλεγα ότι, και αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου, «Η αντανάκλαση του χρόνου». Είναι ο τίτλος λίγο αλληγορικός για να δείξει τις ιστορικές, αν θέλετε, αντανακλάσεις του χρόνου, όπου βλέπουμε να επαναλαμβάνονται γεγονότα, όπου οφείλονται σε παρόμοιες συμπεριφορές. Μπορεί να αλλάζουν οι άνθρωποι, να αλλάζουν τα μέσα, αλλά οι συμπεριφορές δυστυχώς παραμένουν οι ίδιες. Και αυτό είναι η αιτία όλων των μεγάλων κρίσεων που έχουμε περάσει και τη σημερινή κρίση. Θέλω να πιστεύω ότι, αν φτάσω σε αυτό που είπατε, να γράψω το τέταρτο βιβλίο το οποίο να αναφέρεται σε αυτή την περίοδο, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα βιβλίο που θα έχει happy end. Και είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι την ανάγκη, ίσως γιατί εγώ το ζω τώρα, να υπάρξει κάτι τέτοιο, γιατί ο κόσμος πια δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει πάλι αυτή την ατέρμονη επανάληψη των ίδιων λαθών. Νομίζω ότι τελικά όποιος διαβάζει ιστορία, κάποια στιγμή κουράζεται λίγο όταν διαβάζει ελληνική ιστορία. Γιατί αυτή η επανάληψη είναι που καθιστά όλη αυτή την πορεία εξαιρετικά τραυματική, γιατί δείχνει, αν θέλετε, θα το πω λίγο σκληρά, τις ανόητες πτυχές της ιστορίας μας, η οποία έχει και πολύ καλές πτυχές, αλλά αυτές είναι που μας δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα όπως και σήμερα. Σίγουρα η ιστορία μας έχει μεγαλειώδεις στιγμές, αλλά αυτό το ότι επαναλαμβάνεται σαν φαρσοκομωδία νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Λένε συνήθως ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν χάνεται η μνήμη, όταν ο κόσμος δεν ασχολείται, δεν ξέρει από πού έρχεται, ώστε να καθορίσει και το πού πηγαίνει. Συμφωνείτε με αυτό? Βεβαίως, και θα έλεγα μάλιστα, μην το θεωρήσει κανείς ότι πάω να κάνω promotion στο βιβλίο μου, αλλά όλα αυτού του τύπου τα βιβλία, αν θέλετε, εκτός το ότι προσφέρουν την ευχαρίστηση του να διαβάσεις λίγο λογοτεχνία, ταυτόχρονα σου δίνουν και τη δυνατότητα να ανοιχνεύσεις το παρελθόν και να βγάλεις πολύτιμα συμπεράσματα για το παρόν. Και αυτό είναι κάτι, νομίζω, που το έχουμε όλοι ανάγκη. Θεωρώ ότι αν όλοι οι άνθρωποι γνωρίζαν ιστορία και είχαν ευαισθητοποιηθεί για το παρελθόν, το παρόν θα ήταν απείρως καλύτερο από αυτό που είναι σήμερα. Διδάσκει λοιπόν το βιβλίο, και πιστεύω να διδαχθούν όσο δυνατόν περισσότεροι συνέλληνες, ώστε να
ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση με τον πιο ανώδυνο τρόπο. Και να μην επαναληφθεί βέβαια στο μέλλον. Να μην τα παιδιά μας τουλάχιστον να μην ζήσουν κάτι το οποίο έχουν ζήσει προηγούμενες γενιές και εμείς. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.